είχαν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που ο Σεβάχ. Για το ερευνητικό κέντρο Μοχάμετ Άλι, η γνώση είναι το όχημα που μας βοηθά να κατανοήσουμε τον κόσμο καλύτερα. Με αυτή την αρχή ως κεντρικό άξονα των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι διαδραστικές Κυριακές στο Μουσείο του Μοχάμετ Άλι, στο πλαίσιο της έκθεσης που φιλοξενείται αυτό το διάστημα στο Ιμαρέτ από το Σουλτανάτο του Ομάν, με θέμα ανεκτικότητα, κατανόηση, συνύπαρξη. Το πρωί της Κυριακής, παρέα με τους παραμυθάδες, πραγματοποιήθηκε η αφήγηση του παραμυθιού «Τα ταξίδια του Σεβάχ στις θάλασσες του Ομάν». Δύο φέδρες. Χρόνια πολλά, φέδρες. Χρόνια σας πολλά. Ποιες είναι, σκεφτείτε πάνω. Το δείτε να δούμε ποιες γιορτάζουν. Ναι. Τι ωραία κορίτσια. Έχετε δίκιο. Βέβαια δεν είναι μια μεμονωμένη εκδήλωση. Είναι ένα κομμάτι των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του ερευνητικού κέντρου, του ερευνητικού κέντρου Μοχάμετ Άλι. Και στο πλαίσιο αυτών, λοιπόν, με αφορμή την έκθεση που φιλοξενούμε αυτή την περίοδο στο Ιμαρέτ, από το Σουλτανάτο του Ομάν, την οποία προφανώς είχατε τη χαρά να επισκεφτείτε. Και είναι ουσιαστικά μια έκθεση που έρχεται από εκείνα τα μέρη, από τα οποία ήταν ο Σεβάχ ο Θαλασσινός. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της έκθεσης, και όσο διαρκεί, λίγη βασικά αύριο, θα έχει όμως μια παράταση για να είναι επισκέψιμη και για τα σχολεία. Γίνεται λοιπόν αυτό το πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, και αφορά ταξίδια του Σεβάχ στις θάλασσες του Ομάν. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μέσα από τα διαπολιτισμικά ταξίδια του Σεβάχ ταξιδεύουν και αυτά στην Ανατολή, έρχονται σε επαφή με την κουλτούρα και τα παραμύθια εκείνης της εποχής, και από εκεί και πέρα αφορμώνται από τις διάφορες προσλαμβάνουσες που θα έχουν και κάνουν διάφορες εικαστικές δραστηριότητες. Είναι λοιπόν μια σειρά εκδηλώσεων, απλά η συγκεκριμένη έχει αυτή τη θεματική. Ήρθες να ακούσεις παραμύθια? Ναι. Για ποιον είναι τα παραμύθια, ξέρεις? Όχι. Για το Σεβάχ, τον ξέρεις, το Σεβάχ το θαλασσινό? Ναι. Είχε ένα πολύ όμορφο και πλούσιο σπίτι, στο οποίο απολάμβανε με τις παρέες του τα πάντα. Γλέντια, διασκεδάσεις. Κάθε μέρα είχαν και κάτι διαφορετικό. Αλλά ο Σεβάχ άρχισε να αναπολύει τις μέρες του ταξιδιού του. Είχε περάσει, αν και δύσκολα, κόντεψε να χάσει τη ζωή του, βλέπετε. Παρ' όλα αυτά, είχε ζήσει πολύ όμορφα. Είχε αποκτήσει πολλές εμπειρίες. Στην παρέα μας, παρέα με τους Σεβάχ μάλλον, έχουμε τους παραμυθάδες φέτος, αυτή την αγαπητή ομάδα στο κοινό, στο παιδικό κοινό της πόλης, οι οποίοι έρχονται και πλαισιώνουν πολύ όμορφα με την αφηγηματική τους δυνότητα το παραμύθια του Σεβάχ. Και βέβαια όλη αυτή η δραστηριότητα πλαισιώνεται και από ένα ψηφιακό θέατρο σκιών που αναλαμβάνει η ομάδα του ερευνητικού κέντρου Μοχάμετ Άλι, έτσι ώστε να γίνει ακόμη πιο διαδραστική και ενδιαφέρουσα η δραστηριότητα συγκεκριμένη για τα παιδιά.